Θέλω να πάμε τώρα σε αυτό που σας λέγαμε στον πρόλογο ουσιαστικά της εκπομπής. Για έναν δικό μας άνθρωπο, και όταν υπάρχουν ωραίες ειδήσεις για δικούς μας ανθρώπους, παιδιά, καμαρώνουμε διπλά. Μιλάμε για τον Μάρκο τον Σπυρόπουλο από την Κλεισούρα, ο οποίος τερμάτισε στο διατλαντικό μίνι Transat 2019 σήμερα. Και στη γραμμή μας έχουμε τον καλό μας φίλο και πολύ καλό φίλο φυσικά του Μάρκου, τον Άθατο Μεκούδη. Θα μας επιτρέψει τον Νικό. Άθα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Χρυσό. Τι γίνεται, πού σε βρίσκω καταρχήν, πού σε βρίσκω? Στα υπόγεια, στα Γουναράβικα. Δεν είσαι στα εστιοπλοϊκά σήμερα? Τα θέλαμε πολύ, αλλά... Λοιπόν, σήμερα σε έχουμε γιατί είσαι πάρα πολύ καλός φίλος του Μάρκου. Μεγάλη χαρά λοιπόν, γράφει ιστορία, είναι ο πρώτος Έλληνας, ναι, που τερματίζει, έτσι. Ναι, είναι, ναι, ο πρώτος Έλληνας που τερματίζει, και πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για να μάθουν και οι φίλοι μας εδώ στην Καστοριά τι έχει πετύχει ο Μάρκος ο Σπυρόπουλος με αυτή του με την 11η θέση μεταξύ 21 πρωτοτύπων μίνι 650. Ναι, ναι, 6,5 μέτρα είναι, ναι, το σκάφος. Είναι το πιο μικρό ωκεανοπόρο σκάφος, ναι, που μπορεί να τρέξεις, και είναι με ένα άτομο. Μόνος του δηλαδή, μόνος του. 3.000 μίλια τον ωκεάνο. 17, να αξίζει να πούμε ότι ο ωκεάνιος διάπλος του Ατλαντικού διήρκησε, παιδιά, 17 ημέρες, 13 ώρες, 47 λεπτά και 50 δεύτερα. Εκπληκτικό. Ναι. Τρομερό. Είναι το δεύτερο μπράτσο, γιατί και το πρώτο μπράτσο ήταν άλλες 11 μέρες. Μάλιστα. Από Γαλλία, τα Κανάρια. Πω. Ναι, ναι. Μόνος σου στον, ναι, Ατλαντικό. Μόνος σου. Με όλες τις συνθήκες που αντιλαμβάνεστε που μπορεί να υπάρχουν, έτσι. Έτσι. Και το μέλημά σου είναι 24 ώρες να μπορείς να το τρέξεις όσο πιο πολύ γλίγορα γίνεται, ας πούμε, το σκάφος. Ναι. Με 2 ώρες ύπνο, το ιδανικό το 24ωρο. Σε αυτές τις ώρες του ύπνου τι γίνεται, Άθακη, πού πάει το ιστιοπλοϊκό γη? Εκεί μη φαντάζεσαι, δεν βάζουμε πιτζάμες και κοιμόμαστε. Αλλά? Κλείνουμε 2 λεπτά τα ματάκια μας, ξανατανοίγουμε στο 5 λεπτό. Τέτοιος είναι ο ύπνος. Δεν είναι ότι βάζουμε πιτζάμες και κοιμόμαστε. Είναι δηλαδή ένα πολύ επίπονο, θα έλεγα, και δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να το φανταστούμε. Εδώ λίγο σε καναπλίο της γραμμής μπαίνεις και σε πιάνει ζαλάδα. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι, εννοείται. Φαντάσου τώρα και το μέγεθος, έτσι. Στον, ναι, ωκεανό με 6,5 μέτρα. Ακριβώς. Και που πρέπει να είσαι μόνος σου μαζί του να διασχίσεις όλο τον Ατλαντικό. Είναι... Βέβαια. Και με τα μέσα του 70, έτσι. Όχι με τα καινούργια μέσα, λόγω ρεύματος. Είναι πιο αναλογικός αγώνας. Τώρα, δεν ξέρω, έχεις μιλήσει με τον Μάρκο, Άθα? Με τον Μάρκο όχι σήμερα, πριν να ξεκινήσει από το Las Palmas. Πριν να ξεκινήσει, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι δύσκολο. Δεν είχα τηλέφωνα μετά, απαγορεύεται να έχει τηλέφωνα. Απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τον βρούμε τον Μάρκο, αλλά τώρα βρίσκεται, από ό,τι ξέρω, στην Καραϊβική, στην Μαρτινίκα, έτσι. Μαρτινίκα, εκεί είναι ο τερματισμός. Ήταν ο τερματισμός. Και ακόμα συνεχίζουν να τερματίζουν, έτσι. Υπάρχουν και άλλα αγωνιζόμενα από πίσω. Λοιπόν, έχεις χαιρετισμούς από τον Παναγιώτη από την Αυστραλία? Πολλά φιλάκια. Και η Αυστραλία ακούει, λοιπόν. Εννοείται. Ο οποίος είναι πολύ χαρούμενος, ο Παναγιώτης, γιατί μας το έδωσε και το θέμα αυτό πραγματικά. Είναι πολύ χαρούμενος για τον Μάρκο τον Σπυρόπουλο. Μα είναι ιστιοπλός ο Παναγιώτης. Μα είναι, ακριβώς. Θυμάμαι ένα καλοκαίρι που ήσασταν κάπου, που ήσασταν. Εκεί στα, βέβαια, στις Ποράδες κάπου ήσασταν, που ήσασταν. Λοιπόν. Έχουμε ταξιδεύσει και... Έτσι. Ποράδες τελευταίο. Ναι, ακριβώς. Τώρα, είναι σχολή, γιατί ξέρουμε, έχουμε εδώ και στην Καστοριά τον ιστιοπλοϊκό και τα λοιπά, ναι. Και ίσως νέα παιδιά θα θελήσουν, βλέποντας πάντα πώς έγινε με το τένις, ας πούμε. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Ναι, όλοι θέλουν, ναι, να παίξουν τένις. Εννοείται. Πώς μπορούμε, εκμεταλλευόμενοι την πορεία του Μάρκου του Σπυρόπουλου,
επαναλαμβάνω, ένας δικός μας άνθρωπος από την Κλεισούρα, θριαμβευτής, ο πρώτος Έλληνας, το επαναλαμβάνω, που έκανε με αυτό τον τρόπο τον διάπλου του Ατλαντικού. Και τα πρώτα βήματα από τη λίμνη της Καστοριάς. Και τα πρώτα βήματα ακριβώς, μπράβο Άθα, στη λίμνη της Καστοριάς. Είναι παραδείγματα που μπορούν να φέρουν κόσμο στην ιστιοπλοεία και σε εσάς τους καπετανέους. Ναι, κοίτα, αυτό είναι το elite, έτσι, είναι το extreme της ιστιοπλοείας, το κανένα ο Μάρκος. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά στάδια. Ναι. Είναι ο πρωταθλητισμός, εκεί πάμε τώρα για ωκεανοπορία. Ναι. Η οποία έχουν σχολές οι Γάλλοι πιο πολύ. Α, οι Γάλλοι είναι. Εμείς ακόμα δεν είμαστε ανεπτυγμένοι στην ωκεανοπορία. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και ο πρώτος ο Μάρκος που είναι ο πρώτος διδάξαν σήμερα. Ο πρώτος, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα το ξαναλέω, έτσι. Στην Ελλάδα, ναι. Έτσι. Το 82 είχε γίνει μια απόπειρα. Κανένας άλλος δεν το έχει κάνει. Ναι. Το 1982 είχε γίνει μια απόπειρα από έναν άλλον Έλληνα, ναι. Ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να... Δεν μπόρεσε. Δεν κατέληψε στις πρώτες μέρες, ναι. Mm-hmm. Από ζημιές. Τώρα, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για νέες προοπτικές και συμμετοχής και σε άλλους παγκόσμιους αγώνες ωκεάνιας αγωνιστικής. Βέβαια. Έτσι λέγεται, ωκεάνια αγωνιστική ιστιοπλοεία. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί κάνεις διάπλο ωκεανούς. Μάλιστα. Τρομερό. Να. Φοβερό είναι η καλή είδηση της ημέρας, μας κάνει τους Καστοριανούς περήφανους. Επαναλαμβάνω, ένας δικός μας άνθρωπος με τα πρώτα του βήματα στη λίμνη της Καστοριάς γίνεται ο πρώτος Έλληνας που κάνει με αυτόν τον τρόπο τον διάπλο του Ατλαντικού σε 17 ημέρες. Συν πόσες μέρες μας είπες? Συν 11. Ακριβώς αντιλαμβάνεστε, να παλεύεις όλες αυτές τις μέρες και τις νύχτες με τα κύματα. Λοιπόν, και να κατορθώνεις να τερματίσεις, γιατί δεν τερματίζουν όλοι όπως καταλαβαίνεις. Χωρίς ζημιές, γιατί υπήρχαν πολλές εγκαταλείψεις. Τώρα, επαναλαμβάνω και για τα νέα παιδιά λίγο Άθα. Ιστιοπλοϊκό όμιλο εδώ στην Καστοριά, πιστεύεις ότι μεγάλες δυνατότητες του ιστιοπλοϊκού? Γιατί συνήθως ασχολούμαστε με τους ναυτικούς ομίλους περισσότερο, υπάρχει εκεί. Ναι. Είναι πιο πρωταθλητισμός. Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε ιστιοπλοεία. Μάλιστα. Να μυθούν στην ιστιοπλοεία. Τώρα, άμα θέλουμε πρωταθλητισμό, πρέπει να κατεβούμε πιο κάτω. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, γιατί είναι δύσκολα τα. Και ακριβά τα έξοδα. Ναι. Αλλά εδώ μπορεί να μοιηθούν, ας πούμε, την ιστιοπλοεία άνετα. Στην πορεία όμως μπορεί και να έχει και μια επαγγελματική εξέλιξη. Θα θέλω λέτε, να το εξηγήσει και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και ένας καπετάνιος ιστιοπλοϊκού και τα λοιπά στην πορεία. Εννοείται. Άρα λοιπόν, μην το βλέπετε και μόνο ως σπορ, ας πούμε. Ναι. Έχει και την εξέλιξη την επαγγελματική. Εννοείται. Μακάρι. Έχουμε νέα παιδιά εδώ στον τόπο μας για αυτό το θέμα. Έχουμε, αλλά είναι ελάχιστα. Έχουμε. Έχουμε πάντως ανθρώπους που αγαπάνε το νερό και την ιστιοπλοεία. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε έτσι κι αλλιώς. Και σας περιμένω στον ιστιοπλοϊκό για περισσότερα. Πού σας βρίσκουμε εκεί, πότε σας βρίσκουμε, πότε είστε? Το Σαββατοκύριακα τώρα στο Πάρκο Θέας. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά το μεσημέρι, Σαββατοκύριακο μετά το μεσημέρι στον ιστιοπλοϊκό της Καστοριάς. Άθα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Άθας Μεγκούδης, πολύ φίλος και συνεργάτης του Μάρκου του Σπυρόπουλου. Επαναλαμβάνω, σήμερα προτάσουμε αυτό το θέμα στην εκπομπή μας. Καμαρώνουμε ως Καστοριανοί, γιατί ο Μάρκος σήμερα που μιλάμε, έγινε ο πρώτος Έλληνας που έκανε τον ωκεάνιο διάπλο του Ατλαντικού, κατόρθωσε να τερματίσει, δεν το έχει καταφέρει ποτέ ξανά Έλληνας αθλητής. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μάρκος Σπυρόπουλος, επαναλαμβάνω, δικός μας άνθρωπος, καταγόμενος από την Κλεισούρα.